Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα 15 λεπτάκια μετά από τις 5, είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4, αρχίζει η εκπομπή All About Arson Air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7, Τετάρτη σήμερα, 1η του Αυγούστου, καλό μήνα κιόλας να ευχηθούμε σε όλους. Ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού και ένας μήνας που έχει πολλά και ενδιαφέροντα για τον Άρη, σε πολλά επίπεδα, αγωνιστικά, μεταγραφικά και όχι μόνο. Θα μιλήσουμε φυσικά στη διάρκεια της εκπομπής για το φιλικό το οποίο έδωσε χθες η ομάδα στην Ολλανδία με την The Graph Shop. Θα συνδεθούμε μετά τις 6 και με τον Χρήστο τον Τσαλτίδη για να σχολιάσουμε τα όσα είδαμε από τον Άρη του Πάκο Ερέρα σε αυτό το δεύτερο τεστ της ομάδας στο πλαίσιο της προετοιμασίας της. Ένας Άρης που ικανοποιεί με την εικόνα του και δεδομένο των συνθήκων και γενικότερα κάποιων παραγόντων, όπως είναι ότι η ομάδα αντιμετωπίζει πιο έτοιμους αντιπάλους, ότι δεν έχει κλείσει ακόμα μήνα που προετοιμάζεται, μας κάνει αυτός ο Άρης να αισιοδοξούμε συγκρατημένα ότι κάτι καλό δημιουργείται. Στην πορεία θα φανεί ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Μέχρι στιγμής πάντως η ομάδα παρουσιάζει θετικά δείγματα στα δύο φιλικά που έχει δώσει με την Πίρσοτ και την The Graph Shop, έχοντας άλλα δύο επί Ολλανδικού εδάφους, την Παρασκευή με την The Hag και το ερχόμενο Σάββατο στις 2.30 με την Willem στο Tilburg. Μετά από τις 5.30 θα μιλήσουμε και για το μπασκετικό Άρη, ο οποίος μπαίνει στην τελική ευθεία, μετράει αντίστροφα για το ξεκίνημα της προετοιμασίας του για την νέα σεζόν, μιας που μπήκαμε κιόλας τον Αύγουστο. Από σήμερα διαβάζεται και από το πρωί στο Λαμπαουτάρης ένα όνομα που απασχολεί τον Βαγγέλη Αγγέλου και είναι πιθανόν να ντυθεί και ως συγκεκριμένος παίχτης στα κυτρινόμαυρα. Θα μιλήσουμε μετά τις 5.30 με τον Γιάννη Παραπονιάρη, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του μπασκετικού Άρη, τι έχουμε και τι θα πρέπει να περιμένουμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Σήμερα, όπως ενημέρωσε και η ΠΑΕ Άρης, για τον Χαμζά Γιουνές, ο παίχτης φτάνει τελικά αύριο το βράδυ στην Θεσσαλονίκη, 8.30 ώρα αναμένεται η πτήση του Τινίσιου επιθετικού, ο οποίος θα είναι και ένα από τα τελευταία έτσι κομμάτια, ένα από τα τελευταία πρόσωπα που θα προσθεθούν στην προετοιμασία της ομάδας και στο ρόστερ που θέλει να δημιουργήσει ο Πάκο Ερέρα. Όπως καταλαβαίνετε, φυσικά τη στιγμή που φτάνει αύριο το βράδυ δεν θα ανέβει στην Ολλανδία, είναι αυτό που λέγαμε και χθες. Πολύ δύσκολο ο Γιουνές θα προλάβει την προετοιμασία της ομάδας επί Ολλανδικού εδάφους. Πολύ δύσκολα θα προλάβει και κάποια τα φιλικά. Νομίζω ότι εκείνο ήταν σχεδόν απίθανο βασικά που έχει να δώσει η ομάδα στην Ολλανδία. Και από τη στιγμή που μέχρι την Κυριακή, όταν και είναι προγραμματισμένη η επιστροφή της ομάδας, οι προπονήσεις είναι λίγες, με δεδομένο ότι αύριο έρχεται το βράδυ, Παρασκευή, Σάββατο φιλικό, Κυριακή επιστροφή, μόνο κάτι χαλαρώματα μπορεί να γίνουν τα πρωινά από την ομάδα. Γίνεται κατανοητό ότι ο παίχτης δεν θα ανέβει στην Ολλανδία και θα σωματωθεί με την ομάδα από την επόμενη εβδομάδα, όταν και θα βρίσκεται ξανά στην Θεσσαλονίκη και μετά από, φαντάζομαι, 1-2 μέρες ρεπό που θα δώσει ο Πάκο Ερέρα στους παίχτες πριν επιστρέψουν για την τελική ευθεία της προετοιμασίας του στην τον τελικό κύκλο φιλικών που έχει να δώσει η ομάδα επί ελληνικού εδάφους, αρχίζει γενομένης από το μάτς που έχουμε τη μεθεπόμενη βασικά Πέμπτη με τη Λάρισα στο Κλεάνθης Βικελίδης και θα είναι και τα αποκαλυπτήρια της ομάδας, τα αποκαλυπτήρια του νέου Άρη. Κανονικά αυτά θα γινόνταν κόντρα στην ΑΕΚ, αλλά για τους γνωστούς λόγους εκείνο το φιλικό δεν πραγματοποιήθηκε και έτσι οι φίλοι του Άρη θα έχουν ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά από κοντά την ομάδα στο παιχνίδι με τους Θεσσαλούς την μεθεπόμενη Πέμπτη. Βέβαια, κάποιοι φίλοι του Άρη έχουν ήδη δει την ομάδα από κοντά, καθώς όπως τα είδατε κι εσείς και μέσα από τις εικόνες που έχει από χθες το All About Άρης, αλλά και από κάποια βίντεο, αρκετοί ήταν εκείνοι που παρακολούθησαν χθες από κοντά το φιλικό με την The Graph Shop, φίλοι της ομάδας φυσικά, και δημιουργήσαν, για από ό,τι είδαμε, και ένα πολύ δυνατό πεταλάκι πίσω από τη μία εστία του προπονητικού γηπέδου που έγινε το φιλικό με τους Ολλανδούς, φίλοι του Άρη από την Ολλανδία φυσικά, από τη Γερμανία που δεν είναι και πάρα πολύ μακριά, αλλά και από την Ελλάδα. Κάποιοι έκαναν ταξίδι και βρέθηκαν στην Ολλανδία, είδαν από κοντά την ομάδα και νομίζω το μάτι, τουλάχιστον το δικό μου μάτι, έπεσε περισσότερο στις αντιδράσεις φίλων της ομάδας που πάνε και αγκαλιάζουν με μεγάλη θέρμη
τους ποδοσφαιριστές και τους ανθρώπους γενικότερα της ομάδας για μια φανέλα, ένα αυτόγραφο, μια φωτογραφία. Είναι ο Αργιανός του εξωτερικού, ο οποίος σπάνια έχει τη δυνατότητα να δει την ομάδα, την αγαπημένη του ομάδα από κοντά. Μόνο το μπάσκετ έχει δώσει κάποιες τέτοιες ευκαιρίες τα τελευταία χρόνια λόγω της συμμετοχής του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και όποτε παίζει είτε στην Γαλλία, είτε στη Γερμανία, είτε στο Βέλγιο. Αυτοί οι άνθρωποι διψάνε για Άρη. Παρακολουθούν από μακριά την πορεία της ομάδας με παράπονο μέσα τους που δεν μπορούν να είναι στο γήπεδο και τους δόθηκε ευκαιρία χθες και είδαν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα. Νομίζω ότι σαν δικό μου σχόλιο, αν θέλετε, όλοι μπορούμε να παραδειγματιστούμε από τον τρόπο που προσεγγίζουν και από τον τρόπο που βλέπουν αυτοί με τα δικά τους μάτια τον Άρη. Είναι νομίζω λίγο σαν μια μικρογραφία του πώς είναι ο Έλληνας εδώ της Ελλάδος που μένει εντός συνόρων με τον Έλληνα του εξωτερικού. Ο Έλληνας του εξωτερικού, όσοι έχετε πάει κιόλας ή έχετε συγγενές στο εξωτερικό, νομίζω το ξέρετε καλύτερα, νοσταλγεί και πονάει πολύ περισσότερο την πατρίδα του γιατί είναι μακριά από αυτήν. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τον Αργιανό που μένει στο εξωτερικό, δεν βλέπει την ομάδα, μόνο στην τηλεόραση ή στο ίντερνετ επειδή έχει κανένα link. Και βλέπετε και μπορείτε να δείτε και στις φωτογραφίες με τι πάθος, με τι συνέστημα οι άνθρωποι αυτοί πήγαιναν και αγκάλιαζαν και τους παίχτες και παρακολούθησαν για το παιχνίδι με την The Grass Up. Όλοι μας νομίζω ότι μπορούμε να παραδειγματιστούμε από αυτούς τους φίλους του Άρη που είναι μακριά και βλέπετε πόσο τους λείπει και πόσο αγαπούν την ομάδα. Και δεν το λέω κατά διαρκείας, ταιριάζει βέβαια και σε αυτό το κομμάτι. Αλλά αναλογιστείτε λίγο πώς νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι που αγαπούν πολύ την ομάδα τους και δεν μπορούν να είναι δίπλα της. Παρά μόνο σε τέτοιες περιστάσεις. Κάποια προετοιμασία στο εξωτερικό ή κάποιο ευρωπαϊκό παιχνίδι, κυρίως του μπασκετικού Άρη τελευταία χρόνια ή του ποδοσφαιρικού Άρη. Ευχόμαστε τα επόμενα χρόνια. Εν τω μεταξύ, Δημήτρη, καλό μήνα κιόλας, δεν είπαμε. Ο Αύγουστος ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, φίλε. Εξαιρετικά. Έσπασε το κινητό, να τρέχεις να το φτιάξεις. Και τρέχα γύρευε. Χθες το βράδυ, ρε φίλε. Πάω στο σπίτι, φτάνω, παρκάρω, του βάζω το αμάξι στο πάρκινγκ και μου φεύγει το κινητό από τα χέρια. Επειδή κρατούσα πολλά πράγματα μαζί. Όχι μπροστά, από πίσω. Το μελέταγα, ρε φίλε, χθες όλη μέρα. Όντως, είναι μια πραγματικότητα. Και δεν είχα και τη θήκη πάνω αυτές τις μέρες και πάρτινα. Έτσι. Και φάγαμε στο κεφάλι κάτι δυνατό. Αλλά εντάξει, μπορούσα να φάμε και περισσότερα. Λοιπόν, να τα προσέχετε τα κινητά σας. Και με θήκες και με γυαλιά και με αλεξίσφαιρα να τα προστατεύετε. Γιατί άμα πάτε τη ζημιά, μετά τρέχεις και δεν θα φτάνεις. Λοιπόν, για να πούμε και δύο-τρία πραγματάκια για το χθεσινό φιλικό. Πριν πάμε βέβαια σε αυτό, στο παιχνίδι με την The Grafsapt, να αναφέρουμε κάτι το οποίο διαβάζεται και στο All About Aris από νωρίς το μεσημέρι και θα το σχολιάσουμε φυσικά και με τον Χρύσανθο στη συνέχεια της εκπομπής όταν θα κάνουμε τη σύνδεσή μας με την Ολλανδία. Όσον αφορά το πρόστιμο το οποίο θα επιβάλλει η ΕΠΟ στον Άρη για το πλάνο βιωσιμότητας που κατέθεσε μαζί με το φάκελό του. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε αναφέρει ξανά το προηγούμενο διάστημα ότι όλες οι ομάδες μέσα στο πλάνο βιωσιμότητας πρέπει να παρουσιάσουν στοιχεία και αριθμούς με τους οποίους αποδεικνύουν ότι είναι βιώσιμες. Στην περίπτωση του Άρη και σε όλη την ομάδα, στο περισσότερο, μέσα στο πλάνο βιωσιμότητας μπαίνει και το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Αυτή την περίοδο όμως γενικότερα υπάρχει πολλή κουβέντα και το ξέρετε όλοι με το τηλεοπτικό συμβόλαιο των 7 ομάδων που παραμένουν τηλεοπτικά άστεγες, μεταξύ των οποίων φυσικά βρίσκεται και ο Άρης που ναι μεν είναι κοντά στην Νόβα, αλλά ακόμα δεν έχουν πέσει υπογραφές. Λοιπόν, έτσι λοιπόν ο Άρης θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ χωρίς όμως να υπάρχουν επιπλέον κυρώσεις ή περιορισμός στις μεταγραφές. Λοιπόν, για το πλάνο βιωσιμότητας αναφέρουμε και πάλι που δεν περιλαμβάνει τα τηλεοπτικά. Είναι ένα καθαρά τυπικό ζήτημα βέβαια για να το διευκρινίσουμε και να μην δημιουργείται πανικός. Από τη στιγμή που ο Άρης δεν μπορεί να παρουσιάσει 2 εκατομμύρια ευρώ εφόσον δεν πέσουν οι υπογραφές με την Νόβα, στην οποία και αναμένεται να καταλήξει η ομάδα, έτσι. Και όπως υποστηρίζω και από την ΠΑΕ, για την επόμενη σεζόν, με την αύξηση του κεφαλαίου, εφόσον λέει καλυφθεί και το τηλεοπτικό, δεν θα υπάρχει κανένα θέμα. Άρα δεν τίθεται και λόγος ανησυχίας αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό πρέπει να καταγράψουμε,
είναι ότι αποτελεί ένα επικοινωνιακό πλήγμα για την ΠΑΕ, αφού ο Άρης παρουσιάζεται ως μία τετωτημένος σε πρώτο βαθμό. Αν βέβαια στο μεσοδιάστημα αυτό πέσουν υποχρεωφές με την Νόβα, που κατά πάσα πιθανότητα θα καταλήξει ο Άρης εκεί, τα δεδομένα αλλάζουν. Χωρίς υπογραφές όμως αυτή τη στιγμή, γιατί καλά λέμε ότι είναι κοντά, αλλά δεν έχουν πέσει ακόμα υπογραφές. Χωρίς υπογραφές, αυτή τη στιγμή στο θέμα της διαβιωσιμότητας δεν υπάρχει άλλη λύση. Εκτός αν υπήρχε μια εισρωή 2 εκατομμυρίων ευρώ, που θα κάλυπτε και τα χρέη της ομάδας, που αυτή τη στιγμή είναι 400-500.000 ευρώ, πολύ μικρό δηλαδή το χρέος, όπως και τα συμβόλαια της νέας σεζόν. Αριθμοί που φυσικά δεν καλύπτονται όταν αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει μηδενικά έσοδα τη δεδομένη χρονική στιγμή, πάνω κάτω δηλαδή ότι γινόταν και πέρυσι στη Β' Εθνική και έχει μόνο έναν άνθρωπο, τον πρόεδρό του, να βάζει τσέπη ό,τι λεφτά χρειάζονται για τις μεταγραφές της ομάδας και για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Είναι, ξαναλέμε όμως, ένα τυπικό ζήτημα. Δεν θα υπάρχουν κυρώσεις για τον Άρη, ούτε σε μεταγραφές, ούτε σε κάτι άλλο. Ένα απλό πρόστιμο 20.000 ευρώ. Και αν πέσουν σε αυτό το διάστημα οι υπογραφές με την Νόβα, τα δεδομένα αλλάζουν. Λοιπόν, και το ζήτημα τελειώνει εκεί. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι και το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, το οποίο διαβάζεται και από νωρίς το μεσημέρι στο Λαμπάου Τάρης. Από τον Άρη σημειώνουν πάντως ότι ο φάκελος για το πιστοποιητικό συμμετοχή στο πρωτάθλημα είναι τακτοποιημένος. Θα κατευθεί είτε στο τέλος αυτής της εβδομάδας είτε στις αρχές της επόμενης. Και από την Αλκμίνη σε λένε ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με το φάκελο να περιέχει αναλυτικά τους προϋπολογισμούς και τις απαραίτητες ενημερώτες, όπως και την εγκυητική επιστολή. Μην ξεχνάτε ότι ο Άρης στη φάση της επιτήρησης την πέρασε κανονικά. Πολύ σημαντικό αυτό. Κοίτα ένας προάγγελος για την αδειοδότηση. Και το πιστοποιητικό συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Κατ' επέκταση. Λοιπόν, έχουμε φτάσει 5.30. Αυτά έτσι δύο-τρία πραγματάκια εξωαγωνιστικά όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη. Είπαμε, αύριο το βράδυ φτάνει ο Χάμζα Γιουνές στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό των κυτρινόμαυρων. Από εβδομάδα θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα. Θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Και μόλις επιστρέψουμε θα επικοινωνήσουμε τον Γιάννη τον Παραπονιάρη για να πάρουμε τα νεότερα από το μπασκετικό ρεπορτάζ, στο οποίο διαβάζεται και ένα όνομα σήμερα στο Λαμπάου Τάρης από νωρίς το πρωί, για το ενδεχόμενο ο Άρης να παίξει στο Europe Cup, αν δεν συνεχίσει στο Basketball Champions League, και φυσικά μετά από τις 6 θα μιλήσουμε και με τον Χρήστανο Τσαλτίδη, που βρίσκεται στην Ολλανδία, για να κάνουμε σε ένα απολογισμό των όσων είδαμε χθες από την ομάδα κόντρα στην Ντεγκράφσα. Και αν μας μείνει και χρόνος, μετά τις 6.30 θα ανοίξουμε και τις γραμμούλες μας για τους φίλους της ομάδας. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7, σήμερα Τετάρτη, 1η του Αυγούστου, καλό μήνα και πάλι. FM γεννώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέος 1,24, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρεώσιο της κινητής τηλεφωνίας. Ίσως μετά τις 6.30 ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές, αν έχετε και εσείς διάθεση και έχετε παραμείνει στην πόλη, στην καρδιά του καλοκαιριού. Και τα ερωτήματα, φυσικά, αν έχετε κάποια ερώτηση, και μετά τις 6 που θα έχουμε μαζί μας τον Χρήστανθο Τσαλτίδη, ή πώς βλέπετε εσείς γενικότερα την κατάσταση στην ομάδα, από αυτά που διαβάζετε και από αυτά που μας μεταφέρει και ο Χρήστανθος από την Ολλανδία, για τόσα γίνονται μέχρι στιγμής στο δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας των κυτρινόμαυρων. Αφήνουμε όμως για λίγο στην άκρη το ποδόσφαιρο και πάμε στον μπασκετικό Άρη, εκεί όπου, όπως όλοι εσείς, έτσι και εγώ μπήκα το πρωί στο Λαμπάου Τάρης, χωρίς να δω μέσα το άρθρο, διαβάζω σκέψεις για αγγέλους στον Άρη και λέω θα τον φάνε τον coach, αλλά δεν είναι πρόκειται για το Βαγγέλη Αγγέλου, κυρίες και κύριοι, για όσους μπερδευτήκατε και μπερδευτήκαμε και εμείς στην αρχή. Πρόκειται για τον Γιώργο Αγγέλου. Γιάννη Παραπονιάρη, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο. Γεια σου Νίκο και καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερ 107. Και καλώς όρισες και εσύ πίσω από την ολιγοήμερη αδειά σου. Έτσι. Καλώς σας βρήκα. Βλέπεις καλώς σας βρήκα. Βλέπεις ότι δεν σε ενοχλεί. Εγώ τουλάχιστον δεν σε ενοχλήσα 5 μέρες, φίλε. Είσαι κύριος. Έτσι. Είσαι κύριος. Έτσι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτές τις 5 μέρες, το διάστημα δηλαδή που λείψαμε, είχαμε την ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Λευτέρη Μποχορίδη, αυτό και με τον Ραμοχάρης. Και με τον Μαγκή, νομίζω. Αυτές όχι. Του Μαγκή πότε ήταν? Ο Μαγκή ήταν με δηλώσεις.
Α, ναι, 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 ναι. Εκείνο το... Πάντως, επειδή είχα και το Σταμάτη την προηγούμενη Δευτέρα και έχω τώρα εσένα ευκαιρία, θα ήθελα έτσι και ένα δικό σου σχόλιο με τον Σταμάτη. Αυτό το οποίο, στο οποίο καταλήξαμε είναι ότι ο Άρης με τα γραφικά παίρνει άριστα με τον τρόπο που κινήθηκε και με τις επιλογές που έκανε ο προπονητής του. Και όπως είπε και ο Σταμάτης, και φαντάζομαι το ξέρεις και εσύ, γιατί εσείς οι δύο που ασχολείστε με το, με το μπάσκετ και το ρεπορτάζ μπασκετικού Άρη, ο Άρης πήρε τους παίκτες που ήθελε και τις πρώτες του επιλογές. Ακριβώς. Πήρε τους παίκτες που ήθελε και σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και στις τιμές που τους ήθελε. Έτσι δηλαδή, μια περίπτωση όπως ο Γκάρι Μαγκή, ο οποίος όταν έγινε η πρώτη επαφή μεταξύ των δύο πλευρών, ο Αμερικάνος Σέντερ ζητούσε $12,000 το μήνα. Μιλάμε δηλαδή για ένα συμβόλαιο το οποίο υπερέβαινε τις $100,000, ένα ποσό φυσικά που στην παρούσα φάση ο Άρης δεν δύναται να το δώσει σε κάποιο παίκτη, όχι στο Μαγκή συγκεκριμένα, αλλά στον οποιοδήποτε παίκτη ζητούσε ένα συμβόλαιο αυτής της έκτασης. Με λεπτούς χειρισμούς όμως, με διαρκείς επαφές, με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την αγορά και γνωρίζει και πάρα πολύ καλά την ψυχολογία των παικτών όταν αυτοί διαπραγματεύονται προκειμένου να κλείσουν μια συμφωνία με μια ομάδα που τους προσεγγίζει. Αναφέρομαι φυσικά στον coach του Άρη, τον Βαγγέλη Αγγέλιου, ο οποίος είναι μέτρ στο να πλησιάζει, στο να προσεγγίζει υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους για να τους κάνει εν τέλει να έρθουν με τα νερά του και να συμφωνήσουν με την ομάδα. Γενικότερα όλη αυτή η συμπεριφορά που επέδειξε ο Άρης στις διαπραγματεύσεις του και κάτι το οποίο το είχε σημειώσει και σε μία από τις ανακοινώσεις του που είχε βγάλει το προηγούμενο διάστημα, ότι ο Άρης δεν επαιτεί, αλλά απαιτεί. Ήτανε συγκεκριμένες οι προσφορές που έκανε, συγκεκριμένα τα χρήματα που μπορούσε να διαθέσει, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της αλήθειας, μιλώντας ευθέως τόσο στους εκπροσώπους των παικτών, όσο και στους ίδιους τους αθλητές, βάζοντας μπροστά το καλό που θα τους κάνει η παρουσία τους στον Άρη, όχι μόνο επειδή θα βρίσκονται σε μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα με τεράστιο μέγεθος και τεράστια ιστορία και θα φορούν τη φανέλα της, αλλά και μπασχετικά κρίνοντας τα πράγματα παικτικά για τον κάθε παίκτη, το να δουλεύει σε ένα τέτοιο περιβάλλον με ένα coach όπως είναι ο coach Αγγέλου, ο οποίος δίνει βάση και στην παραμικρή λεπτομέρεια σε μια ομάδα η οποία θα παλέψει για να μπει στους ομίλους του Basketball Champions League, θα έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, θα έχει υποχρεώσει το κύπελο, στο πρωτάθλημα κανονικά και γενικότερα θα παλέψει για να κάνει μια πολύ καλή σεζόν, κάτι δηλαδή το οποίο δεν συνέβη πέρσι, όπου η ομάδα κινδύνευσε και αγωνιστικά. Βάλει μια ανωτελεία, επειδή αναφέρθηκε στο Basketball Champions League και επειδή το διαβάζουμε και στο Λαμπάου Τάρις από το μεσημέρι, το ανοιχτό ενδεχόμενο του Europe Cup για τον Άρη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι ομάδες οι οποίες δεν καταφέρνουν να περάσουν στην φάση των ομίλων του Basketball Champions League μέσα από την διαδικασία των προκριματικών έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην δεύτερη τάξη διοργάνωση της FIBA, το FIBA Europe Cup. Ο Άρης, σε περίπτωση που δεν καταφέρει να πάρει το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων, καθώς υπενθυμίζουμε ότι έχει μπροστά του τα παιχνίδια με την Δυναμό Τυφλίδας, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Πόρτο Αυτοντορ Σάρατοφ και εφόσον περάσει και το δεύτερο προκριματικό γύρο, θα παίξει με την Παρτουμπίτσε από την Τσεχία. Αν δεν τα καταφέρει σε κάποιο από αυτά τα κλιμάκια, τότε η ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να παίξει στο FIBA Europe Cup, την υποδεύτερη δηλαδή διοργάνωση από το FIBA Champions League. Αλλά αυτή είναι μια απόφαση η οποία θα πάρθει εφόσον το επιθυμεί η ομάδα να συνεχίσει να έχει έτσι κάποιες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν. Βέβαια στον Άρη αυτό δεν το σκέφτονται καθόλου αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή ειδικά που έχει σχηματοποιηθεί και σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, στο μεγαλύτερο ποσοστό θα έλεγα, το ρόστερ της ομάδας, πλέον ο Βαγγέλης Αγγέλου κάνει τα σχέδιά του για την προετοιμασία, η οποία θα ξεκινήσει πιθανότατα
την επόμενη εβδομάδα, το πώς θα μπορέσει να κάνει η ομάδα τους παίκτες που έχει επιλέξει, πώς θα μπορέσει να τους ομογενοποιήσει, πώς θα μπορέσει να τους κάνει ένα δυνατό σύνολο το οποίο θα παλέψει όλα τα παιχνίδια στα ίσια, προκειμένου η ομάδα να διεκδικήσει με πολύ καλές αξιώσεις τους στόχους της. Είναι πάντως ένα ενδεχόμενο αυτό το οποίο είναι υπαρκτό, το οποίο υπάρχει. Και μάλιστα είδαμε και την διοργανώτρια αρχή, την Παγκόσμια Ομοσπονδία, τη FIBA, να βάζει τον Άρη στους ομίλους του FIBA Europe Cup με αστερίσκο, καθώς ακόμη υπάρχει το ερωτηματικό για το αν θα προχωρήσει η ομάδα στους ομίλους της Champions League ή αν δεν θα καταφέρει να περάσει, να υπερβεί το στάδιο των προκριματικών. Αυτό βέβαια, Νίκο, καταλαβαίνεις ότι είναι μια κουβέντα η οποία θα επανέλθει στο προσκήνιο όταν θα δούμε την ομάδα, όταν θα ξεκινήσουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις και θα έρθουν και τα μάτς που αφορούν την προκριματική φάση του FIBA Champions League. Ωραία. Και πάμε σε αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε την τηλεφωνική μας επικοινωνία, στο όνομα του Γιώργου Αγγέλου. Σωστά. Ο Γιώργος Αγγέλου είναι ένας point guard ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στον Άσο, αλλά λόγω του πολύ καλού περιφερειακού σουτ που διαθέτει, παίζει και σε θέση 2, μπορεί να αγωνιστεί και σε θέση 2. Όπως συμβαίνει και με τους περισσότερους guard πλέον στο σύγχρονο μπάσκετ, οι οποίοι μπορούν να καλύψουν τόσο την θέση του Άσου όσο και το 2. Την σεζόν που μας πέρασε, ο Έλληνας Γκάρ είναι 24 χρονών, αγωνίστηκε στο Περιστέρι, είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, αλλά είχε πολύ καλά νούμερα με 41% στα δίποντα, 40,2% στα τρίποντα και 87,3% στις βολές. Πάρα πολύ καλά τα ποσοστά του Γιώργου Αγγέλου, ο οποίος έχει φοιτήσει και στο κολέγιο στην Αμερική και συγκεκριμένα στο Σεντ Φράνσις. Έπαιξε για 4 χρόνια από το 2013 μέχρι το 2017 σε ένα κολέγιο το οποίο έχει ένα πολύ καλό μπασκετικό πρόγραμμα και ένα πολύ καλό όνομα στο κολεγιακό πρωτάθλημα, στο NCAA της Αμερικής. Είναι ένας παίκτης ο οποίος βρίσκεται στο μυαλό του Βαγγέλη Αγγέλου, καθώς όπως είπαμε νωρίτερα, ο Άρης έχει σχηματοποιήσει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό το ρόστερ του, οπότε οι άνθρωποι του Άρη, ο κόουτς Αγγέλου και οι συνεργάτες του εξετάζουν το ενδεχόμενο να κάνουν ακόμη μία προσθήκη ενός Έλληνα παίκτη για να υπάρχει σαν εναλλακτική στις θέσεις των Γκάρ, από τη στιγμή που η περίπτωση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, για τον οποίο ο Άρης έχει κάνει μία κρούση και έχει προσπαθήσει να έρθει σε επαφή μαζί του, φαίνεται να απομακρύνεται, καθώς για την περίπτωση του συγκεκριμένου παίκτη, σημαίνοντα ρόλο, θα παίξει και ο Παναθηναϊκός, με τον οποίο ο Βασίλη Χαραλαμπόπουλος έχει συμβόλαιο. Οπότε, στο μυαλό του Βαγγέλη Αγγέλου, για να κλείσει και τυπικά το ρόστερ του Άρη, υπάρχει και η περίπτωση του Γιώργου Αγγέλου, ενός Έλληνα point guard, ο οποίος δεν έχει παίξει, η αλήθεια είναι, στην Α1, αλλά ο ρόλος για τον οποίο προορίζεται ο παίκτης που θα αποκτηθεί για τη συγκεκριμένη θέση είναι συμπληρωματικός, είναι για να έχει κάποια λίγα λεπτά συμμετοχής κατά την διάρκεια των αγώνων και να προσφέρει έτσι κάποιες λύσεις από τον πάγκο όταν του ζητάτε να μπει μέσα στο παρκέ και να προσφέρει κάποιες βοήθειες. Πρόκειται πάντως για έναν παίκτη ο οποίος διαθέτει πάρα πολύ καλό περιφερειακό σουτ, είναι ταχύς, είναι γρήγορος, έχει καλό χειρισμό της μπάλας, μπορεί να παίξει καλά το pick and roll. Το δυνατό του σημείο βέβαια είναι το σουτ, μπορεί να σουτάρει και από στατική θέση, μπορεί να σουτάρει και πίσω από το screen και πάνω σε άμυνα. Γενικότερα, και αν παρακολουθείς κανείς και τα βιντεάκια που υπάρχουν στο διαδίκτυο, τον βλέπουμε να εκτελεί και από τα 8 και από τα 8,5 μέτρα. Δεν έχει κάποιον ενδιασμό να σουτάρει από εκείνες τις θέσεις. Γενικότερα, είναι ένα σκόρερ ο οποίος μπορεί για κάποια λεπτά που θα του ζητηθεί από τον προπονητή να μπει μέσα στο παρκέ, να μπει και να προσφέρει κάποιες λύσεις στο επιθετικό κομμάτι. Υπάρχει σαν και έτσι η περίπτωση του Γιώργου Αγγέλου στο τεχνικό επιτελείο του Άρη και δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ημέρες, μέσα στα επόμενα 24 ώρα, ο Άρης να επισημοποιήσει το ενδιαφέρον του
απόκτηση του παίκτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεσμεύεται με συμβόλαιο με το Περιστέρι. Το Περιστέρι το οποίο το βοήθησε πέρσι και αυτός από τη δική του πλευρά να εξασφαλίσει την άνοδο στην Α1 και έτσι η ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη θα είναι και αυτή φέτος στις ομάδες οι οποίες θα συμμετάσχουν στην Α1 της νέας σεζόν. Δεν έχει υπάρξει κάτι σε τελειωτικό στάδιο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια πρόθεση από την πλευρά του Άρη, υπάρχει μια σκέψη στο μυαλό του coach Αγγέλου και αναμένεται να δούμε αν αυτή θα εξελιχθεί και θα προχωρήσει και ο παίκτης θα λάβει τελικά την απόφαση να έρθει στον Άρη, εφόσον πρώτα ξεκαθαρίσει την κατάσταση με το Περιστέρι με το οποίο δεσμεύεται με συμβόλαιο. Γιάννη, επειδή ανέφερες το όνομα του Χαραλαμπόπουλου, πόσες ελπίδες δίνεις? Λίγες. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί για το συμβόλαιο που έχει ο συγκεκριμένος αθλητής στον Παναθηναϊκό είναι υψηλότατο. Μιλάμε για δανεισμό ή ακόμα υπάρχει το ενδεχόμενο να μείνει ελεύθερος και να έρθει? Δεν το νομίζω. Αυτό υπό μορφή δανεισμού, αν προκύψει κάποια συμφωνία, θα προκύψει. Γιατί ο Χαραλαμπόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, έχει ακόμα 2 χρόνια συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Αλλά αυτό το λέω με μια μικρή επιφύλαξη, γιατί δεν το ξέρω ακριβώς, ναι, πόση διάρκεια έχει ακόμη. Εκτός αν, και συγγνώμη που σε διακόπτω, βρουν ο Άρης με τον Παναθηναϊκό μια φόρμουλα και καλύψουν από μισό από το συμβόλαιο του παίκτη. Ναι, αν θα μπορέσει να επέλθει μια συμφωνία, θα επέλθει μέσω αυτής της διαδικασίας. Να καθίσει ο Άρης να βρει μια φόρμουλα με τον Παναθηναϊκό, να πει ο Παναθηναϊκός ότι θέλω να στείλω τον παίκτη στον Άρη σε μια ομάδα η οποία θα έχει έντονη αγωνιστική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της σεζόν, θα βρίσκεται σε περίοπτη θέση, καθώς μιλάμε για τον Άρη, ο οποίος πάντα έχει ως στόχο να πρωταγωνιστεί. Θα είναι και σε μια ομάδα με πίεση, έτσι που δηλαδή, από το να πάει δηλαδή ο παίχτης και ο κάθε ανάλογη περίπτωση νεαρού έτσι εξελίξιμου μπασκεμπολίστα σε μια ομάδα στυλ Περιστέρι, Χολαργό κτλ. Τον βοηθάει νομίζω να εργάζεται και να παίζει και σε ένα περιβάλλον με πίεση, δημιουργική πίεση, όπως είναι αυτή που υπάρχει πάντα στον Άρη, σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν είναι ο Άρης, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Γιατί πάντα υπάρχει η πίεση του αποτελέσματος και η πίεση της νίκης. Αυτό. Στον Άρη πάντα καλείσαι να καταθέτεις τον καλύτερό σου εαυτό στον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου να διεκδικήσεις με όλες τις αξιώσεις την νίκη. Πάντως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η περίπτωση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου φαίνεται να απομακρύνεται προς το παρόν. Θα δούμε μέσα στα επόμενα 24 ώρα, καθώς δεν απέχουμε και πολύ από την έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας. Μέσα στις επόμενες μέρες λοιπόν θα δούμε αν τελικά η ομάδα θα προχωρήσει σε μία ακόμη προσθήκη ή αν θα πορευτεί με το υλικό που έχει ο Βαγγέλης Αγγέλου και θα ξεκινήσει την προετοιμασία με τους παίκτες οι οποίοι έχουν συμφωνήσει και έχουν υπογράψει τα συμβόλαια τους. Ωραία, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Νικόλα. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Παραπονιάρη όσον αφορά τα νεότερα από τον μπασκετικό Άρη. Τι συμβαίνει με την περίπτωση του Γιώργου Αγγέλου, του γκάρντ της του Περιστερίου. Το μεταξύ, ήθελα να το ρωτήσω και τον Γιάννη, αλλά το ξέχασα τώρα που κλείσαμε. Γιατί η μπασκετική, το γκάρντ, τρώνε το ταφ. Ο γκάρντ, ρε φίλε. Δηλαδή, τον πελά μου πια. Ο γκάρντ. Του ακούω. Ο γκάρ. Τέλος πάντων. Άλλη φορά θα το ρωτήσουμε τον Γιάννη, τον Μουρελή. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη και για Γιώργο Αγγέλου και για Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, για τον οποίο, όπως μας είπε και ο Γιάννης, οι ελπίδες να έρθει δεν είναι πάρα πολλές. Οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του Άρη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μας είπε και το ενδεχόμενο ο Άρης να αγωνιστεί στο FIBA Europe Cup, σε περίπτωση που δεν συνεχίσει η ομάδα στο Basketball Champions League, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν σκέφτονται τώρα οι άνθρωποι του Άρη. Λοιπόν, μεταγραφή στο Πόλο βλέπω. Σημαντική ενίσχυση για την ανδρική ομάδα Πόλο του Άρη, η οποία συμφώνησε με τον Γιώργο Χατζηδάκη, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στον Νέο Βουλιαγμένης, με τον οποίο πανηγύρισε πολλά πρωταθλήματα της κατηγορίας των παιδών, εφήβων και νέων ανδρών, ενώ αποτέλεσε βασικό στέλεχος της αντρικής ομάδας επί σειρά ετών. Σε συλλογικό επίπεδο φόρεσε επίσης το σκουφάκι της Χίου, Νόκαλα Μακίου και άλλων ομάδων που πρωταγωνίστησαν στις Α1 και Α2 εθνικές κατηγορίες. Ο αναποκριτής παίκτης του Άρη ήταν μέλος
όλων των εθνικών ομάδων, παιδών, εφήβων, νέων και ανδρών, το οποίο δείχνει και την αξία και τη μεγάλη εμπειρία του. Η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του 35χρονου δυναμικού φουνταριστού, φουνταριστός στο πόλο μάλλον, είναι η κατάξη του χρυσού μεταλλίου με την εθνική ομάδα νέων ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2001 στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης μετράει πάνω από 70 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των ανδρών, με το οποίο αγωνίστηκε σε βαλκανικά, μεσογειακά, πανευρωπαϊκό και παγκόσμια πρωταθλήματα. Αναφέρει ανακοίνωση του τμήματος Πόλο, το οποίο, επαναλαμβάνω, προχώρησε στην σημαντική, όπως φαίνεται, προσθήκη βάσει του βιογραφικού του, του Γιώργου Χατζηδάκη, του 35χρονου φουνταριστού. Μεταγραφές παντού, Δημήτρη μου. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, Πόλο, χαμός γίνεται. Λοιπόν, έντονη μεταγραφική δραστηριότητα στο σύλλογο γενικότερα. Ωραίο είναι αυτό, ωραίο είναι να έχουμε τέτοια πραγματάκια και να ασχολιόμαστε με ζητήματα τέτοιου περιεχομένου. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στο δεύτερο μας διασπαστικό διάλειμμα, αφού σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ο Άρης, ο οποίος σήμερα έκανε ένα χαλάρωμα το πρωί στο Μπόσενχοφτ, σήμερα υπάρχει ρεπό το απόγευμα, η ομάδα θα διπνήσει στην Μπρέντα και συνέχεια θα ακολουθήσει και μια βόλτα στην πόλη, όπως διαβάζεται και το σχετικό ρεπορτάζ στο All About Aris. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο Χρήστανθος Τσαλτίδης όταν θα επιστρέψουμε από το break, στο οποίο θα πάμε αμέσως τώρα. Δημήτρη μου, πάμε στο διάλειμμα τώρα, Δημήτρη μου, σιγά σιγά, και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ στο Libero 107,4. Επιστρέψαμε στα 11 λεπτάκια μετά από τις 6, Libero 107,4, All About Aris On Air. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μετά από τις 6.30 θα πάμε στην Ολλανδία και στον Χρήστανθο Τσαλτίδη. Άρα τώρα ανοίγω γραμμές, Δημήτρη μου, 2310, 287 και 3 οχτάρια για τους φίλους του Άρη. Πώς ακούνε όλα αυτά τα οποία βγαίνουν από την Ολλανδία για την ομάδα και είναι θετικά. Έτσι και για κάποιους ποδοσφαιριστές που αφήνουν πολύ καλές εντυπώσεις μέχρι στιγμής, με τον Ματέο Γκαρσία να είναι αυτός που κάνει τη διαφορά έως τώρα και να, με τις εμφανίσεις του να, έτσι, να έχει πολύ κολακευτικά σχόλια, έτσι, να συγκεντρώνει πολύ κολακευτικά σχόλια ο Αργεντίνος μεσοπιθετικός, που μπορεί να αποδειχθεί και ως μια καθοριστική μεταγραφή για τον Άρη την φετινή σεζόν. Ένας παίχτης που ήρθε με χαμηλούς τόνους και νομίζω ότι η έλευση του επισκιάστηκε από εκείνη του κολάσο. Ήρθαν μαζί εμένα, αλλά τα φώτα πέσανε δικαιολογημένα, νομίζω, στον 27χρονο μέσο της Boca Juniors, ο οποίος σκόραρε και χθες το μοναδικό τέρμα του Άρη. Αλλά ο Ματέο Γκαρσία μπορεί να μας μείνει χαραγμένος στη μνήμη μας τα επόμενα χρόνια, αν τη φετινή σεζόν συνεχίσει όπως ξεκίνησε την προετοιμασία της ομάδας μέχρι στιγμής και στις προπονήσεις, αλλά και στα δύο φιλικά που τον έχουμε δει μέχρι στιγμής. Ένας ακόμα παίκτης που αφήνει αρκετά θετικές εντυπώσεις μέχρι στιγμής από τα νέα πρόσωπα είναι και ο Φραν Βελέθ, ο οποίος σήμερα κλείνει μια εβδομάδα προπονήσεων με τον Άρη. Έχει αγωνιστεί και στα δύο φιλικά που έχει δώσει η ομάδα, με την Μπίρσο της Αναβέρσα και με την Ντεγκράσαπ στην Ολλανδία. Και φαίνεται μέχρι στιγμής να... Βασικά φαίνεται μέχρι στιγμής ο λόγος που ο Πάκο Ερέρα επέμεινε τόσο πολύ όλο αυτό το διάστημα στην απόκτησή του. Αν και έχει μόλις μία εβδομάδα προπονήσεων στα πόδια του, τα έχει πάει αρκετά καλά σε αυτά τα δύο φιλικά που έχει δώσει ο Άρης και στις προπονήσεις η εικόνα του είναι πολύ καλή. Φαίνεται ότι θα εξελιχθεί σε κλειδί της άμυνας ο 27χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός, που ναι μεν δεν είναι πολύ ψηλός, αλλά έχει ταχύτητα για στόπερ, ή όπως μου αρέσει και προτιμώ να λέω εγώ, να σου πω την αλήθεια, γιατί όλοι οι στόπερ είναι αργοί, το θέμα είναι ποιος είναι λιγότερο αργός. Εγώ έτσι το βλέπω τουλάχιστον. Έχει και την πρώτη πάσα από την άμυνα, μπορεί να ανεβάσει την μπάλα ψηλά, κάτι το οποίο δεν το έχει ο Δελιζήσης και δεν το έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι η αλήθεια, και ο Ούγκο Σόουζα. Το έχει αυτό το χαρακτηριστικό ο Βελέθ, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και ως αμυντικός χαφ, την ξέρει τη θέση, έχει αγωνιστεί σε αυτή τη θέση στο παρελθόν. Είναι δηλαδή μια εναλλακτική και για τον χώρο του κέντρου και για τη θέση στην οποία θα δούμε βασικό τη νέα σεζόν, το Μιτζέν Μπάσα. Και γενικότερα έχει πολύ θετική παρουσία μέχρι στιγμής. Και αυτός ως βασικός λογίζεται φυσικά. Ως βασικός λογίζεται και ο Ματίγια. Θεωρητικά πάντα, και θα εξηγήσω μετά το θεωρητικά. Ο οποίος όμως, όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, που φαινόταν εδώ πέρα στις προπονήσεις που γινόντουσαν στη Θεσσαλονίκη και στο Πανόραμα,
Ήταν κάπως βαρύς, κάπως μαζεμένος, να το πούμε, στις προπονήσεις. Είναι δεδομένο ότι θέλει χρόνο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Μπήκε πολύ δυνατά στην προετοιμασία πάνω στα 3-5 πηγάδια. Έχει κατεβάσει ταχύτητες και τόσο με την παρουσία του στην Θεσσαλονίκη όσο και με την παρουσία του μέχρι στιγμή στην Ολλανδία δείχνει ότι θέλει λίγο χρόνο παραπάνω σε σχέση με τα υπόλοιπα νέα πρόσωπα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Είναι ένας παίκτης που έχει ένα, δεν το πω βεβαρημένο, ιατρικό μητρό, αλλά είχε και τα θεματάκια του στο παρελθόν. Ίσως φοβάται και λίγο να βάλει τα πόδια του φωτιά σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, στην προετοιμασία της ομάδας δηλαδή. Δεν θα βιαστούμε όμως να τον κρίνουμε και να είμαστε απόλυτοι με τον Ιβεραχάφ. Θα δούμε μέσα στο επόμενο διάστημα πώς θα είναι, τι εικόνα θα παρουσιάσει στις προπονήσεις και στα φιλικά και στα επίσημα παιχνίδια στην συνέχεια της χρονιάς. Ο Ερέρα πάντως φαίνεται να δείχνει μια εμπιστοσύνη στους παλιούς της ομάδας, κυρίως σε πρόσωπα που έχουν παραμείνει από το περσινό ρόστερ, και αυτό μπορεί να το διακρίνουμε εύκολα από τις ενδεκάδες που έχει ξεκινήσει στα δύο φιλικά με την Πίρσοτ και την The Graphsup. Οριακά η πλειοψηφία άνοικε στους παλιούς, στους παίχτες της περσινής ομάδας, όπως δηλαδή ο Καντιμίρης που ξεκίνησε και χθες βασικός, ο Βαλεριάνος, ο Τζανακάκης, ο Σόουζα, ο Δελιζήσης, αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, και αυτό συνδέεται με την δήλωση που έκανε μετά το τέλος του χθεσινού φιλικού και προκάλεσε ευχάριστη εντύπωση, νομίζω, στους περισσότερους, τουλάχιστον σε μένα ακούστηκε πάρα πολύ καλά, ότι οι νέοι ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει στον Άρη θα πρέπει να κερδίσουν την παρουσία τους στην ενδεκάδα από τους παλιούς. Γιατί στη θεωρία και στο χαρτί, οι περισσότεροι από όσους έχουν έρθει μέχρι στιγμής, θεωρητικά είναι δεκαδάτοι ποδοσφαιριστές. Και λόγω ονόματος, και λόγω ικανοτήτων, και λόγω εμπειριών, είναι δεκαδάτοι ποδοσφαιριστές. Είτε είναι ο Βελέθ, είτε είναι ο Κουέστα, είτε είναι ο Ντιγκινή, είτε είναι ο Κολάσο. Όλοι τους όμως, σύμφωνα με τον Πάκο Ερέρα, θα πρέπει να κερδίσουν μια θέση στην ενδεκάδα τους παλιούς. Και νομίζω ότι είναι μια έξυπνη δήλωση από τον Ισπανό τεχνικό, μια δήλωση που δεν την ακούμε συχνά από προπονητές, προκειμένου να διατηρήσει μια ισορροπία στα αποδυτήρια, γιατί πάντα να ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις, οι παλιοί όταν βλέπουν τους νέους να έρχονται, δεν αποξενίζουν, γιατί όλοι το καλό της ομάδας θέλουν, και ειδικά σε αυτό τον Άρη όλοι θέλουν το καλό της ομάδας, να το ξέρετε αυτό, αλλά νιώθουν ίσως κάποιοι ότι μπορεί να χάσουν και την θέση, είτε τη θέση τους στην ενδεκάδα, είτε να έχουν λιγότερο χρόνο συμμετοχής. Στην ουσία ο Ερέρα αυτό το οποίο έκανε με τη χθεσινή του δήλωση είναι να δώσει κίνητρο και στους νέους και στους παλιούς, ηρεμώντας, να το πούμε έτσι, παράλληλα τους παίχτες που συνεχίζουν από την περσινή ομάδα, ότι να ξέρετε, εγώ θα είμαι δίκαιος, δώστε τα όλα στις προπονήσεις, νέοι και παλιοί, και οι καλύτεροι θα είναι αυτοί που θα βρίσκονται στην δεκάδα. Και όχι ότι αυτό αφορά μόνο το κομμάτι της προετοιμασίας και από εκεί πέρα θα υπάρχει μια σταθερή δεκάδα. Όλη τη χρονιά, κάθε εβδομάδα, αυτό που δείχνει ο Ερέρα είναι ότι οι καλύτεροι στις προπονήσεις εβδομάδας θα παίζουν και την Κυριακή. Και αυτό είναι και το δίκαιο και το σωστό, και μπράβο στον Ερέρα που το προσεγγίζει με αυτόν τον τρόπο σκέψη, γιατί κάλλιστα μπορούσε να πει: εγώ έχω φέρει 11-12 καινούριους, αυτούς θέλω. Οι υπόλοιποι θα είναι αναπληρωματική, συμπληρωματικές επιλογές. Είναι όμως μια δήλωση με την οποία νομίζω κερδίζει ποδοσφαιριστές και νέους και κυρίως τους παλιούς αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Σήμερα το πρωί η ομάδα πραγματοποίησε ένα χαλάρωμα στην Ολλανδία, μετά και από το χθεσινό φιλικό με την The Graphsup, και το απόγευμα ο Ερέρα χάρισε την προπόνηση στους παίχτες. Η αποστολή του Άρη σήμερα το βράδυ θα βρεθεί στην Μπρέντα, που δεν είναι πολύ μακριά από τον Μπόσενχοφ, το που έχει στρατοπεδεύσει εισαγωγικά ο Άρης, για να δειπνήσει, και συνέχεια παίκτες και τεχνικό επιτελείο θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μια βόλτα στην Ολλανδική πόλη. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, διαβάζουμε στο All About Άρης, που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Ολλανδία. Μεταξύ άλλων, έχει και το ελληνικό εστιατόριο με την επωνυμία Ρόδο στο κέντρο της Μπρέντα. Θα παραθέσει δείπνο στην αποστολή του Άρη. Μετά το δείπνο, παίκτες και τεχνικό επιτελείο θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν και μια βόλτα
στην Ολλανδική πόλη. Έτσι, κάποιες χαλαρές στιγμές για τους κιτρινόμαυρους, με την προετοιμασία του επιλονδικού εδάφους να μπαίνει στην τελική της ευθεία. Θυμίζουμε την Κυριακή επιστρέφει ο Άρης, μεθαύριο, 8.30 ώρα, φιλικό με την Den Haag στη Χάγη, και, και το Σάββατο στις 2.30 στο Τίλμπουργκ, πολύ κοντά στην τοποθεσία που βρίσκεται η ομάδα, θα αντιμετωπίσει την Βίλεμ στο τελευταίο του φιλικό πριν πάρει το δρόμο της επιστροφής για τη Θεσσαλονίκη. Και άλλη μεταγραφή για το βόλεϊ αυτή τη φορά, μετά το πόλο. Λοιπόν, ο Άρης απέκτησε στο ανδρικό βόλεϊ τον Παναγιώτη Κάλφα, 18 χρονών, ο οποίος αγωνίζεται στη θέση του λίμπερο. Μάλιστα, ξεκίνησε τα αναπτυξιακά τμήματα του ΑΣΑ Ευρωσουφλίου. Έχουμε πάει σοφλί. Εξαιρετικό. Εντάξει, ο σκόλικης. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, φέτος λέει στέθηκε πρωταθλητής στις σχολικά πρωταθλήματα, ενώ κατέκτησε με την ομάδα του και το πανέλληνο πρωτάθλημα παιδών. Και το καλωσόρισμα στον παίχτη από τη μεγάλη οικογένεια του Άρη, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του τμήματος Βόλου, με το οποίο θα ασχοληθούμε κάποια στιγμή μες στο επόμενο διάστημα. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι αυτή την περίοδο κυρίως το ποδόσφαιρο αλλά και το μπάσκετ μονοπολούν το ενδιαφέρον. Όταν όμως θα πέσει κάπως η ένταση και οι ρυθμοί, θα ασχοληθούμε φυσικά εννοείται όπως το κάνουμε άλλωστε και με τα υπόλοιπα τμήματα του ΆΡ που προετοιμάζονται και αυτά για την επόμενη σεζόν. Επιστρέφοντας στο ποδόσφαιρο, αύριο αναμένεται στην Ολλανδία και ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα τις τελευταίες ημέρες, και όπως είχαμε ενημερώσει και πριν λίγες μέρες μέσα στο Λαμπαουτάρης, ο ισχυρός άνδρας των κιτρινόμαυρων θα ταξιδέψει αύριο στην Ολλανδία και θα βρεθεί στο Μπόσενχοφ, του που ο Άρης πραγματοποιεί το δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, για να μιλήσει λογικά και με τον Πάκο Ερέρα και με τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας που βρίσκεται από τις πρώτες ημέρες πάνω στην Ολλανδία, και κυρίως για να παρακολουθήσει από κοντά και να έχει και αυτός εικόνα από την ομάδα. Θα παρακολουθήσει από κοντά τα δύο τελευταία φιλικά του Άρη με την Den Haag και την Βίλεμ, Παρασκευή και Σάββατο αντίστοιχα. Πάντως στο μπάσκετ οι παίκτες βλέπουμε δεν κρατιούνται. Και ο Lucky Jones έκανε μια ανάρτηση στα social media μετρώντας αντίστροφα για τις μέρες που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Και ο Μαγκή έκανε κάτι ανάλογο, έτοιμος να γυρίσει στη δουλειά και ευλογημένος. Αυτά τα γνωστά ξέρω τώρα, τα κλείσε ευλογημένος με την ευκαιρία που δίνει. Αλλά τουλάχιστον είναι ορεξάτη, τους βλέπεις ψημένους που πήραν την απόφαση να έρθουν στον Άρη. Το έχουμε ξαναπεί, σε όποια κατάσταση και είναι ο μπασκετικός Άρης, δεν πάβει να είναι ο μπασκετικός Άρης. Έτσι. Δεν πάβει να είναι το παλέ, δεν πάβει να είναι πολλά πράγματα. Ευτυχώς η έγκλη αυτής της ομάδας παραμένει ακόμα πολύ μεγάλη. Όχι αυτή που ήταν στο παρελθόν, αλλά παραμένει ακόμα μεγάλη. Και ακόμα και στις δύσκολες στιγμές που μπορεί να περνάει, μετά και από την αποχώρηση του Νίκου Λάσκαρη και την καμένη γη που άφησε, βλέπεις ότι το αντιλαμβάνονται και το νιώθουν οι παίχτες, φυσικά οι Έλληνες και οι ξένοι. Μπαίνουν στο mood, αν δεν ήταν ήδη. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε, ελπίζουμε να μας βοηθήσει τηλεφωνική επικοινωνία και να έχουμε σύνδεση με Ολλανδία και Χρήστανο Τσαλτίδη. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 35 λεπτά και μετά από τις 6, Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air, Νίκος Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7 για άλλα περίπου 25 λεπτά και FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Θα πάμε λοιπόν σιγά σιγά στην Ολλανδία για να πιάσουμε κλίμα από την προετοιμασία του ΑΡ. Πάμε λοιπόν στην Ολλανδία για να καλησπέρισουμε τον απεσταλμένο του Λίμπερο και τον Λαμπαουτάρη, τον Χρήστανθο Τσαλτίδη. Χρήστανθε, καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά, δόξα τω Θεώ. Ήρεμα. Προλόγιο, είχα πάντα απορία. Ναι. Ακούγεται, αν γράφω. Ναι. Αλλά εντάξει. Είναι. Δεν είναι, ακούγεται, αλλά... Ακούγεται τώρα, δηλαδή. Ακούγεται τώρα, ναι, ακούγεται. Καλώς. Ακούγεται, έχει πάρει. Να κάνω όπως γράφω τότε. Ναι. Νόμιζα μήπως φιλοτεχνείς κάποιο νέο blog, σχόλιο στο SDNA. Φιλοτεχνώ. Φιλοτεχνείς, ε. Ναι, αυτό είναι. Μόλις, λίγο πριν το τέλος με κοψές, αλλά πιστεύω κανένα δεκάλεπτο μετά που θα τελειώσουμε θα το ολοκληρώσουμε. Θα πάτε και εσείς στην Brenda. Φυσικά, ρε φίλε, χωρίς εμάς δεν ξεκινάει. Σωστό.
Σωστό. Και σε ελληνικό εστιατόριο, από ό,τι διαβάζω, μια χαρά. Θα επιστρέψετε λίγο στα γνωστά σας. Εντάξει. Εντάξει. Καλά είναι. Το φαγητό εδώ καλό είναι. Δεν είναι. Παρά την παραπληροφόρηση που υπήρχε. Αξίζει τελικά. Αξίζει τελικά, γιατί εγώ φαντάστηκα ότι θα εντός του ξενοδοχείου αξίζει, ναι. Να, εντάξει. Εντός του ξενοδοχείου. Εκτός του ξενοδοχείου, μόνο η γνωστή μάρκα μπέργκερ που υπάρχει ανά την Ευρώπη. Αγαπημένα. Αλλά στην Ελλάδα, ναι. Την Ελλάδα όμως χάνουνε από την αντίστοιχη ελληνική. Ναι. Αλήθεια. Καταλαβαίνω. Πάντως, εδώ αυτό λέγαμε χθες. Ναι. Το συζητούσαμε με τους συναδέλφους. Έχει... Πόσα, ανά πόσα θα σου πω, ανά 5 χιλιόμετρα πάνω στον δρόμο έχει και ένα τέτοιο μαγαζί. Σοβαρά, Μέσα στις πόλεις έχει 4-5. Και λέγαμε, ας πούμε, γιατί. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Ναι. Έχει αυτό τα χαμπουργκεράδικα τα γνωστά, που εμείς βέβαια τρώμε με το κοτόπουλο. Ναι. Γιατί πάρα πολύ απλά δεν υπάρχει τίποτα άλλο junk food. Δεν υπάρχει. Μονοπόλιο δηλαδή. Ναι. Είναι μονοπόλιο, ναι. Είναι μονοπόλιο. Μα δεν έχει τίποτα άλλο. Στην Ελλάδα καταρχήν υπάρχει γυράδικο. Ανά σε κάθε γωνιά υπάρχει ένα. Ναι. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Κάτι ξεχασμένα ντονέρ υπάρχουν στις μεγάλες τις πόλεις. Ωραία τα ντονέρ. Άστα να πάνε. Τίμια είναι. Εντάξει, να σου πω τώρα. Εγώ φοβήθηκα εγώ σκέψη. Ενώ υπάρχουν μόνο αυτά τα μαγαζιά. Δηλαδή, αν θες κάμπον και το αντίστοιχο με κοτόπουλο κτλ. Πας, υπάρχει μόνο αυτό. Και χθες στο Άρνεμ, ναι, πήγαμε σε ένα που ήταν πενταόροφο. Της γνωστής αλυσίδας. Της γνωστής αλυσίδας, της Αμερικάνικης. Τι παράδεισος είναι. Πέντε όροφοι, φίλε. Ναι. Πέντε όροφοι. Τι ωραία. Και τίγκα. Γιατί ωραία, διπλές τιμές. Ότι ωραία. Α, ναι. Έχει καλά και νερό. Κάνει 2,90 το μπουκάλι το νερό. Στην γνωστή αλυσίδα. Δηλαδή ένα μπέργκερ πόσο κάνει στην γνωστή αλυσίδα, αγαπητέ, θα τώρα περίμενε. Στη γνωστή. Θα σου πω εγώ με το κοτόπουλο που τρώω. Ναι. Κάτσε, περίμενε, φίλα το. Από τη ξάρε. Λοιπόν. 4,75. Το ένα. Πω. Το μισό. Φαρμακείο. Εντάξει, άστα. Φαρμακείο. Φρίτες γκρουτ 2,65. Και τις γκρουτ, πατάς τη γανιτέ. Ναι, one ketchup, ναι. Ketchup. Πόσο? Ketchup, 60 λεπτά η ketchup. Τι λες. Που το παίρνεις κουτρατάρ στη Θεσσαλονίκη. Φίλε. Πολύ φαρμακείο. Πάρα. Αλλά είναι το μόνο που είναι ανοιχτό, φίλε, από τις 7 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ. Άρα έτσι, όποια ώρα θες και είναι και για καφέ και για πρωινό λειτουργεί καλά, ναι, εντάξει. Καφέ και πρωινό τώρα, εντάξει. Εντάξει, κάποιοι υπάρχουν από πάνω. Φραπέ δεν έχετε εκεί πέρα, φρέντο έχετε. Εντάξει. Ούτε φρέντο έχει, φίλε. Υπάρχει να ζούμε ένα δράμα. Ούτε φρέντο, και τι πίνεις. Και όχι μόνο δεν έχει φρέντο. Ναι. Περίμενα, να σου πω το χειρότερο όλων. Δεν έχουν καν τέτοιο για να χτυπήσουμε εμείς. Δηλαδή να πάνε, εγώ έφερα μαζί μου. Τα ξέρω ότι δεν έχουν. Ναι. Ο έμπειρος της αποστολές σε τέτοιες χώρες. Ναι. Έχω φέρει μαζί μου. Και φραπεδάκι. Για να κάνω φρέντο εσπρέσο. Α, φρέντο εσπρέσο. Για φρέντο εσπρέσο. Για φρέντο εσπρέσο. Κανονικά, ρε φίλε, έχω. Βέβαια. Σε εκείνη τη βαλίτσα πώς χώρεσαν όλα αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Έχω φέρει τα ποτηράκια μου, ναι, το αυτό, τον καφέ μου. Θα ή τι ήθελα. Πάγω και το χτυπητήρι μας. Έτσι. Πώς λέγεται αυτό, μιξεράκι, πώς λέγεται. Το βλέπετε τον έμπειρο, έτσι. Πήγε προετοιμασμένος. Έτσι. Και δεν έχω, ναι, αλλά έχω ξεχάσει το μιξεράκι το δικό μου, ο έμπειρος. Γιατί δεν θα έχει εκεί ξενοδοχείο πάω, δεν πάω σε apartments. Ναι. Και προσπαθούσα να καταλάβουν μια ώρα τι είναι. Και το καταλάβανε όταν τους είπα, είναι αυτό που φτιάχνει την ομελέτα. Τους έκανες και τον ήχο. Τους έκανα τον ήχο πρώτο και μετά τους έδειξα φωτογραφία. Μάλιστα. Όταν κοιτούσαν φωτογραφία δεν ξέρανε τι είναι, φίλε. Αχ, Θεέ μου. Και βέβαια πρόσεξε, υπάρχει και χειρότερο. Στο Marienwell που πήγαμε χθες, ναι, γιατί πλέον πίνω εσπρέσο. Ναι. Δεν μπορώ να πιω εσπρέσο φρέντο, ναι, πίνω εσπρέσο. Ναι. Okay. Δεν υπάρχει brown sugar, black sugar και τέτοια. Δεν υπάρχει. Ναι. Μόνο κανονική ζάχαρη, ζαχαρίνη. Κάποιος από τους συναδέλφους θα είχε θέμα με αυτό. Τεράστια. Ναι. Το πίνεις και το. Ναι. Πρόσεξε τώρα. Ναι. Και πάμε χθες στο Μάριαν Βέλντε και του ζητάω ένα εσπρέσο. Και η απάντηση ήταν, what's this? Τι λες βρε τα γάρι. Αφέρω εδώ τον αλενατόρ εδώ πέρα να αναβληθεί το παιχνίδι κατευθείαν.
Ναι, αλλά τώρα... Είναι εσπρέσο, φίλε, δεν έχουν τίποτα. Only normal coffee, μου λέει. Μάλιστα. Αλλά μην αρχίσω τα μπιρέλια. Τέλος πάντων, δεν ξέρουν αυτοί, ρε φίλε. Γι' αυτό έχουν σούπερ δρόμους, σούπερ γήπεδα, όλα είναι τακτοποιημένα, τα σπιτάκια το ένα δίπλα στο άλλο, η κήπη εκπληκτική όλοι εδώ πέρα, ποδηλατόδρομοι, έχει 500.000 ποδήλατα, ποδηλατάνε όλη μέρα αυτοί εδώ πέρα. Ναι, ωραία, αυτό ποδηλατάω, ποδηλατώ. Ποδηλατάω, ποδηλατώ. Αλλά δεν ξέρουν να τρώνε και να πίνουν, τι να κάνουν. Ενώ ένα ξέρει να και να περνάει όμορφα. Η Ντάιζελ Μπλουμ εδώ πέρα, ρε, σε παρακαλώ. Ξέσπασμα. Ξέσπασμα. Ναι, μα να σου πω κάτι, έχω πρόβλημα με το. Έχω πάθει στέρηση. Ναι. Σαν αλκοολικός με τον καφέ έχω γίνει εδώ πέρα. Δεν ξυπνάω καλά το πρωί, γι' αυτό άρχισα το περπάτημα. 6 χιλιομετράδες κάθε μέρα. Έχω πλήξει όλη την αποστολή. Κάνεις, ε! Κάθε μέρα. Μπράβο. Τρία χιλιόμετρα είναι, να σου πω εγώ πόσο είναι η απόσταση του γηπέδου που κάνουν παίξει με το πόδι. Δηλαδή, γιατί το έκανα με το πόδι. Ναι. Είναι 2 και 98. Πόση 2,98, 2,980. Πόση ώρα? Εγώ πόση ώρα? Ναι. 26 λεπτά. Άρα ξεκινάς νωρίτερα. Εκτός από σήμερα που πήγαμε ένα συνάδελφο μαζί, ναι, και με κατέστρεψε και κάναμε 32. Στην επιστροφή όμως έκανε 27,5 εγώ μόνος μου. Αλλά είχε ήλιο. Συνάδελφο, ποιον τώρα? Καλά, σκέφτομαι εγώ κάποιος, βάζω με το μυαλό μου. Ο συνάδελφος ο οποίος είναι στα λίγο πιο κοντός από τα κυβικά μου. Α, εντάξει, πολύ, ναι, 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 ναι. Τα βουνά. Τα δικά μας, δικός μας είναι αυτό. Τα βουνά. Καλό φαγητό. Τα βουνά. Εν τω μεταξύ, αυτά τα αλλού καλά έχεις παρέσει ένα σαλαμά πριν πάμε στα αγωνιστικά και το είχα παρατηρήσει κατά 3-5 πηγάδια και πιστεύω το έχεις προσέξει κι εσύ. Ο Ματίγια δεν μοιάζει εκπληκτικά με τον Γιώργο. Ο Ματίγια με τον Γιώργο. Ναι. Ελπίζω να μην είναι το ίδιο άμπαλι. Δηλαδή να είναι πολύ καλύτερο ο Ματίγια. Α, εντάξει. Αυτός που μοιάζει, ναι, ρε φίλε, και έχει γίνει πανικός. Ποιος? Γιατί φυσικά μόνο εγώ θα μπορούσα να το πω αυτό. Ποιος? Ενώ όλοι με τις συνεντεύξεις τώρα είναι όλοι σοβαροί εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Μιλάνε, α, η μπάλα αυτό. Ναι. Εμένα πάντα και οι ερωτήσεις και όλα δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο. Ναι. Γιατί για μένα ο ποδοσφαιριστής θέλω να δω πώς θα αντιδράσει στο χιούμορ, πώς θα αντιδράσει στο πείραγμα. Εκεί το πώς θα αντιδράσει, ναι, μαζί με την ομάδα. Ναι, τα τετριμένα τώρα, κλωτσάς καλά την μπάλα, αυτό θα βάλει ο Άρης, ο λαός κτλ. Οκ. Τι ρώτησα τον Μπάσα. Τι? Αν είναι δίδυμος αδερφός του Καραφώτη. Φίλε, ναι, πάρε τη φωτογραφία του Καραφώτη. Ναι, ρε φίλε. Με λιγότερο μαλλί όμως. Ναι, ρε φίλε. Ναι, με καπέλο του τον έδειξα. Και έπαθε πλάκα. Λέει, δεν μπορεί. Λέει, έχεις κάνει μοντάζ. Είναι ίδιοι. Είναι ίδιοι. Ή ο μπαμπάς Μπάσα έχει πάει στα Τρίκαλα. Ή ο μπαμπάς Καραφώτης έχει πάει στη Λοζάνη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στο Κόσο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι ίδιοι. Ρε, τι γίνεται. Μάλιστα. Τώρα για να το συμπληρώσω, όπως είπα χθες με το, όπως είπα πριν με τον Γιώργο, ναι, αν ο Μπάσα τραγουδάει όσο καλά τραγουδάει ο Καραφώτης, δεν θα έχουμε πρόβλημα στο 6. Μάλιστα. Λαϊκά τραγούδια όμως. Λαϊκά τραγούδια. Μάλιστα. Πώς τον είδες τον Μπάσα χθες, για να πάμε λίγο και στα του χθεσινού φιλικού? Ναι. Ο Μπάσα μ' άρεσε περισσότερο στο πρώτο παιχνίδι. Όχι τόσο χθες. Και μ' άρεσε περισσότερο στο πρώτο παιχνίδι με τους Βέλγους, γιατί στο πρώτο παιχνίδι με τους Βέλγους έπαιξε και με την μπάλα αρκετά και πέρασε και κάθετες πάσες και ήταν πιο δημιουργικός. Χθες δεν περνούσε βέβαια τίποτα από τον Μπάσα, αλλά έκανε αρκετά λαθάκια. Αλλά, συγγνώμη, είμαστε στην έκτη μέρα της προετοιμασίας. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος τώρα οι παίκτες, και τα πόδια είναι βαριά και χθες, ναι, ήταν και λίγο παραπάνω βαριά, γιατί κάναν προπόνηση 1,5 ώρα το πρωί και μετά κάναν ταξίδι 2,5 ώρες με το πούλμαν. Γιατί η γκαντεμιά είναι για δεύτερο μάτς. Στο πρώτο μάτς χαλάει το λεωφορείο. Στο δεύτερο μάτς παίρνει φωτιά έξω από το Άρνεμ και στέλνουν το λεωφορείο από δρόμο μέσα από τα χωριά. Ενώ οι δρόμοι εδώ, είπαμε, είναι απίστευτοι, έτσι. Ναι. Αυτομπάνι με 130 όριο ταχύτητας και 4 λωρίδες. Μιλάμε για εκπληκτική δρόμη. Δηλαδή εμείς το κάναμε σε 1,5 ώρα. Και ούτε λακκούβα να φανταστώ, έτσι. Τι λακκούβα? Είναι καινούργιοι όλοι, δηλαδή, δεν υπάρχει. Ναι, ναι. Και το GPS είναι, το GPS σε πάει και σε πάει ακριβώς. Ό,τι σου λέει, σε λέει, σε 800 μέτρα δεξιά. Έχει ακριβώς, έχει, καταλαβαίνεις από πριν από 300 μέτρα, ναι, από τη σήμανση ότι θα στρίψεις. Ναι. Μιλάμε τώρα για εκπληκτικούς δρόμους. Δεύτερη φορά γκαντεμιά, δηλαδή, πάλι ομάδα. Και έκαναν κάποια λαθάκια, είναι αυτό που είπε και ο Ερέρα στο τέλος, ότι ενώ η ομάδα δείχνει οργανωμένη, ενώ η ομάδα, οι παίκτες ακολουθούν τις οδηγίες μου και βλέπω ότι παίζουν αυτό το οποίο τους λέω να παίξουν. Ναι. Ενώ έχουμε καλή κυκλοφορία της μπάλας,
για ένα πεντάλεπτο, μετά για πέντε λεπτά είναι καταστροφικό. Κάνουμε πάρα πολλά λάθη, δεν γίνεται, λέει, μάλιστα χρησιμοποίησε, δεν ξέρω αν ήθελε να το αποδώσει έτσι, γιατί μιλούσε στα αγγλικά και είπε disappointed, είπε απογοητευμένος. Δεν ξέρω αν ήθελε να δώσει τόσο μεγάλη έμφαση σε αυτή την κουβέντα που είπε, γιατί προφανώς είναι διαφορετικό να μιλήσει τη γλώσσα του, από τις πολλές λάθος πάσες. Και είδα και το Ματίγια και τον Μπάσα, και μιλάω για το χώρο του κέντρου στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και τον Ιντζόγλου και τον Διαμαντόπουλο και τον Ασλίδη, να κάνουν πολλές λάθος πάσες κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μιλάω για τα χαφ κυρίως και σε δεύτερο βαθμό για τους φόρους. Η λεπτομέρεια βέβαια με τον Μπάσα που υπάρχει και συγγνώμη που σε διακόπτω είναι ότι ο Μπάσα, όπως ας πούμε ο Βελέθ ή και κάποιοι άλλοι, δεν θυμάμαι ποιος μου διαφεύγει, σήμερα κλείνουν μια εβδομάδα παρουσίας στην ομάδα, έτσι. Αυτό λέω. Ναι. Και θα σου πω το εξής, είναι και το αντικείμενο σε ένα βαθμό του blog μου τώρα, ότι έχω πάρα πολλά μηνύματα από πάρα πολλά παιδιά από την Ελλάδα που ρωτάνε και είναι φυσιολογικό και τους καταλαβαίνω. Είναι καλός αυτός, είναι κακός εκείνος. Εμείς γράφουμε αυτές τις μέρες στο Λαμπαοτάρης πέντε πράγματα και άλλα πέντε γράφουμε στο FDN και άλλα πέντε λέμε στο Λίπερο αναφορικά με το πώς βλέπουμε τους παίχτες αυτές τις 5-6 μέρες που κάνουν προπόνηση και στα δύο φιλικά. Βλέπω λοιπόν στο παιχνίδι με τους Βέλγους ότι είναι πολύ καλός ο Ματέο Γκαρσία, κακός ο Μενέντεθ, παιδιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Γκαρσία είναι μια πολύ καλή μεταγραφή και ο Μενέντεθ είναι μια πολύ κακή μεταγραφή. Ότι ο Γκαρσία θα μπαίνει μέσα, θα τους περνάει όλους όπως περνούσε ο Μέση, ο συμπατριώτης του και θα βάζει γκολ, ενώ ο Μενέντεθ θα πατάει την μπάλα και θα πέφτει. Δηλαδή πρέπει να αντιληφθεί και ο κόσμος και να καταλάβει και ο κόσμος ότι όταν κάποιος πάει σε μια αποστολή με μια ομάδα μαζί και παρακολουθεί κάποιες προπονήσεις και βλέπει και κάποια παιχνίδια, δεν ασκεί κριτική για την συνολική εικόνα του ποδοσφαιριστή που, όπως είπες και εσύ, είναι μια εβδομάδα εδώ. Δεν είναι δυνατόν να κρίνω εγώ αν ο Μενέντεθ είναι καλός παίκτης και αν θα βοηθήσει μέσα στη σεζόν. Εντάξει, υπάρχουν και παίκτες που βλέπεις ότι δεν βλέπονται. Οκ, λες αποκλείεται αυτός να παίξει ποδοσφαιριστή. Δεν υπάρχουν τέτοιοι παίκτες. Από αυτούς τουλάχιστον τους πρωτοκλασσάτους που έχουν έρθει στον αριθμό. Τώρα, να κάνω κρίση για κάποια από τα πιο νέα παιδιά κτλ. Το θεωρώ και ψηλοάδικο, γιατί υπάρχει και η παράμετρος της ηλικίας. Έχω άποψη και για τον ένα και για τον άλλο και για τον τρίτο. Και από τους τρεις νεαρούς που είναι εδώ πέρα πάνω, τον Σταμπουλίδη, τον Μπακούτσι που είναι και 17 χρονών και τον... τον Μπακαγιάννη. Τον Μπακαγιάννη, μπράβο. Μπορώ να σου πω την πρώτη μου άποψη. Αλλά αν είχα τη δυνατότητα να κρίνω από τα 45 λεπτά που έπαιξε ο Μενέντεθ και τα άλλα 45 λεπτά στο δεύτερο παιχνίδι και τα αντίστοιχα στα 40 του Ματίγια, αν μπορούσα να κρίνω αν αυτοί οι παίκτες κάνουν ή δεν κάνουν για τον Άρη, τότε θα ήμουν στο τεχνικό team της Μπαρτσελώνα, 100%, δευτεροτρίτος πίσω από τον Βαλβέρδε. Αν υπάρχει άνθρωπος που από ένα φιλικό 45 λεπτό, το πρώτο μάλιστα φιλικό της ομάδας, το πρώτο φιλικό παιχνίδι του ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει πριν μια εβδομάδα έχει έρθει σε αυτή την ομάδα σε ξένη χώρα. Και μπορώ εγώ να κρίνω ότι δύο λάθος πάσες ή τρεις λάθος τοποθετήσεις ή δύο καλές ενέργειες ή δύο καλά σουτ τον κατατάσσουν στην κατηγορία του καλού ή του κακού παίχτη, και τότε πραγματικά μιλάμε ότι έχω πάρει μαζί και το UEFA Pro και το επαγγελματικό και το Β και το Γ και το Δ και το Ε μαζί. Δεν γίνεται αυτό και μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα. Εδώ θα μου πεις ότι διαβάζω κείμενα στο Facebook από παιδιά που δεν βλέπουν τα μάτια. Δηλαδή έχω διαβάσει σε παιδιά που λένε εγώ δεν είδα το παιχνίδι, αλλά θεωρώ ότι δεν μπορούμε από τα αριστερά γιατί ο Μενέντεθ δεν είναι καλός. Εγώ δεν είδα το παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι ο Μπάσα δεν έπαιξε καλά. Οπότε τι ψάχνω να βρω εγώ τώρα. Ψάχνω να βρω ηρεμία. Ψάχνω να βρω ηρεμία και ψάχνω να βρω και μια σύνεση από τον κόσμο του Άρη, ώστε να μην επιβαρύνουμε την ομάδα χωρίς λόγο. Και μια που το πήγα στις αποδόσεις, να σου πω ότι ο Μενέντεθ σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι ήταν πολύ καλύτερος. Mm. Δηλαδή, αν ήταν ανάποδα τα μάτς, η άποψη όλων θα ήταν ότι πολύ καλό το αριστερό μπακ πήραμε. Εξαιρετικός. Παπάδες έκανα τα αριστερά με τον Ματέο Γκαρσία. Mm. Και επίσης άλλη μια παράμετρος που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι η εξής.
Είναι άλλο να παίζει η βασική ενδεκάδα όλοι μαζί. Δηλαδή, ο Μπάσα με τον Ματίγια, τον Ματέο Γκαρσία, τον Κολάσο, τον Τιγκινί, τον Γιουνές, τον Μενέντεθ, τον Βέλεθ και ποιον άλλο θα επιλέξει ο προπονητής. Θεωρητικά βασική. Είναι άλλο να... Θεωρητικά. Γιατί έχει κάνει και αυτή την περίφημη δήλωση χθες που έχει προκαλέσει πολύ ευχάριστη κουβέντα αυτό το οποίο είπε έργα, για παλιούς και νέους. Εντάξει. Ωραία. Είναι έξυπνος ο προπονητής, να ξέρεις. Ναι. Είναι πολύ έξυπνος ο προπονητής και δεν θα δώσει ευκαιρίες σε όλους. Ναι. Θα πω ένα παράδειγμα. Το παράδειγμα του παίκτη που στο πρώτο παιχνίδι για μένα ήταν πάρα πολύ καλός. Είναι ο Βαλεριάνος. Ναι. Αν ρωτήσεις τον οποιοδήποτε έξω από την ομάδα, θα σου πει και πεις ποιος παίζει αριστερό μπακ, θα σου πούνε όλοι ο Μενέντεθ. Ναι. Γιατί αυτή είναι και η λογική του κόσμου πάντα. Αυτό θα παίξει. Αυτός που ήρθε. Ναι. Έτσι. Ο προπονητής όμως θέλει να δώσει κίνητρο και στο Μενέντεθ, θέλει να δώσει κίνητρο και στο Βαλεριάνο. Και γι' αυτό ακριβώς έκανε αυτή τη δήλωση. Και μάλιστα τη δήλωση την έκανε χωρίς να ερωτηθεί σχετικά. Ναι. Άρα σου λέει ότι εγώ πρέπει να έχω έτοιμο και τον Μενέντερ και τον Βαλεριάνο. Πρέπει να έχω έτοιμο και τον Ματέο Γκαρσία και τον Μιλούνοβιτς αυτή τη στιγμή. Πρέπει να έχω έτοιμο και τον Κολάσο και τον Παυλίδη που θεωρητικά μπορεί να παίξει εκεί. Και στο τέρμα αντίστοιχα, Κουέστα, ένα Γνωστόπουλο. Ακριβώς. Εγώ όμως θα πω το εξής. Ξέρει και ο προπονητής ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ποιότητας ανάμεσα σε 5-6 ποδοσφαιριστές που ήρθαν τώρα σε σχέση με τις δεύτερες επιλογές στην ίδια θέση. Αυτό δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να το καταλάβεις. Ναι. Το καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά. Λέω λοιπόν ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι σίγουρα θα έχει κατά την άποψή μου μια εξαιρετική για τα δεδομένα ομάδας που επιστρέφει από τη Β' στην Α με την ιστορία του Άρη και τις απαιτήσεις του Άρη. Έτσι. Μια εξαιρετική ενδεκάδα. Ναι. Θα έχει επίσης και 2-3 καλές αλλαγές. Εκεί σταματάει. Και αυτό έχει το ρίσκο του. Αν παραμείνει έτσι. Αν μέχρι το καλοκαίρι κάνεις άλλες 2-3 προσθήκες, όχι βασικών, καλών αναπληρωματικών. Ναι. Και το Γενάρη το συμπληρώσει το παζλ, μιλάμε για κάτι άλλο. Έτσι όμως θα πρέπει να είσαι και τυχερός και υγιής. Και μέσα στο πρωτάθλημα μπορεί να υπάρξουν απρόβλεπτα πράγματα. Άρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Εγώ την ομάδα, ας πούμε, θα την ήθελα με περισσότερο βάθος στο παιχνίδι. Αλλά εγώ μπορώ να αντιληφθώ ότι δεν γίνεται αυτό με τη μία. Δεν γίνεται καλός ή κακός να πάμε σε μια τέτοια κατάσταση. Με 25 στα 25 ή 22 στα 25 σε αλλαγές ποδοσφαιριστών. Δεν το καταλάβει αυτό ο κόσμος. Και πρέπει να το καταλάβει γιατί βλέπετε ο Άρης μεθαύριο δεν θα πάρει αδειοδότηση αναφορικά με τη βιωσιμότητά του από την Επιτροπή. Και εκεί ήθελα να σε πάω τώρα. Ναι. Γιατί, πάρα πολύ απλά, ναι, γιατί πάρα πολύ απλά στα χαρτιά τα έσοδά του από τα εισιτήρια είναι 150 χιλιάρικα. Ναι, όλοι ξέρουμε ότι δεν θα είναι αυτά τα έσοδα στην Α' εθνική κατηγορία. Ναι. Ο λογιστής όμως δεν μπορεί να πει επειδή είμαστε μεγάλη ομάδα και ιστορική θα έχουμε 8.000 εισιτήρια μέσω όρος στη Super League και επομένως έχουμε ανεβάσει και τις τιμές των εισιτήριων στην Super League. Επίσης βάλαμε και τουρνικέ. Άρα δεν θα μπαίνουν τόσο ταμπατζίδες, άρα δεν θα έχουμε 150, θα έχουμε 1.000.000. Ναι. Αυτό μπορεί όλοι να το λέμε και να το ξέρουμε. Υπάρχει κάπου υπογεγραμμένο? Όλα, γιατί οι κρίσεις γίνονται με βάση τις υπογραφές. Οι υπογραφές λοιπόν λένε, ο ισολογισμός λέει 136.000 έσοδα από τα εισιτήρια. Και επίσης οι πωλήσεις της ΠΑΕΑΡΙ στα εισιτήρια διαρκείας μέχρι πριν 10 μέρες έλεγαν 1.500-1.400 πως έλεγαν. Mm. Από τα οποία τα περισσότερα ήταν 120 ευρώ. Άρα αν πολλαπλασιάσω παίρνω άλλα 200 χιλιαρικάκια. Με 200 και διπλασιασμό των εισιτηρίων δηλαδή στη Super League πας 500. 500 δεν είναι ούτε αυτά που χρωστάς από πέρσι.
Άρα χωρίς τηλεοπτικό συμβόλαιο και χωρίς ένα πολύ μεγάλο αριθμό διαρκείας σήμερα που μιλάμε, έτσι. Ναι. Γιατί εγώ είμαι βέβαιος ότι θα αυξηθούν κατά πολύ τα διαρκείας όταν αρχίσουν τα παιχνίδια. Με βάση τα εισιτήρια που είχες πέρσι, η ομάδα φυσικά και δεν φαίνεται βιώσιμη. Και δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό. Και την ίδια στιγμή μου λέει ο άλλος, ναι, καλά ρε φίλε, με τι εισιτήρια δηλαδή είναι ο Απόλλων Σμύρνης, με 234. Έχει όμως 2 εκατομμύρια συμβόλαια από πέρσι, ο Απόλλων Σμύρνης, και 0 χρέη. Άρα, για ποια βιώσιμότητα να μιλάμε, και να πούμε και κάτι ακόμα. Ο Άρης πέρσι είχε συμβόλαια 900 χιλιάρικα, και φέτος θα έχει συμβόλαια κοντά στα 3 εκατομμύρια. Σου λέει ο άλλος, κάτσε, τα 900. Μέχρι τα 3 εκατομμύρια ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα 2%. Το τηλεοπτικό συμβόλαιο, απαντάς εσύ. Φυσικά το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Πού είναι, για να δω λίγο τις υπογραφές, με ποιο τηλεοπτικό πάροχο έχετε υπογράψει εσείς. Με κανένα. Έχω συμφωνήσει, αλλά δεν έχω υπογράψει. Έχω συμφωνήσει όμως. Ναι. Αλλά δεν έχω υπογράψει. I'm sorry, που λέει και ένας φίλος μας. Το λέω όσο πιο λαϊκά και όσο πιο απλά μπορώ. Για να το καταλάβει ο κόσμος. Για να το καταλάβει και ο κόσμος. Ναι. Ότι και γι' αυτό εμείς και πολλές φορές λέμε διαρκείας και τα λέει, θα πάρω τον άγχο, έλα τι να το κάνεις τώρα. Όλα παίζουν ρόλο. Και δεν ξέρεις και πότε θα σου χρειαστούν όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ ο Παναθηναϊκός έπαιρνε πριν από λίγα χρόνια άδεια δηλώνοντας 40.000 μέλη στην Παναθηναϊκή Συμμαχία. Και είχαν 5. Μην επανέλθω τώρα. Και εμείς είχαμε 11 και δηλώσαμε 2. Και δηλώσαμε 2. Και... να φτιάξουμε. Γιατί τα 2 λέει τα ενεργά. Είναι τα 40 του Παναθηναϊκού, ήταν όλα ενεργά. Τέλος πάντων. Αυτό που θέλω να δείξω είναι ότι και η στήριξη πρέπει να υπάρχει και κοντά στην ομάδα πρέπει να βρισκόμαστε, αλλά πρέπει να βλέπουμε και τα πραγματικά γεγονότα. Τα πραγματικά γεγονότα είναι ότι λογιστικά έχεις έσοδα β' εθνικής ακόμα. Αυτό φαίνεται παντού. Έσοδα β' εθνικής και μια τρύπα από την β' εθνική που την ξέρουμε όλοι και την έχουμε πάρα πολλές φορές. Τα χρέη που έχεις σε πρώην ποδοσφαιριστές, οι περισσότεροι είναι πρώην ποδοσφαιριστές, γιατί κάποιοι είναι ακόμα στην ομάδα, και ένα 200 που πρέπει να είναι γύρω στο 150 τώρα, γιατί έχουν πληρωθεί ενδιάμεσα δύο δόσεις, που είναι ρυθμισμένο στο ΙΚΑ και την εφορία. Και γι' αυτό, επειδή είναι ρυθμισμένα όλα αυτά τα χρέη σου, παίρνεις, δεν έχεις θέμα όπως έχει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή για αφαίρεση βαθμών και για απαγόρευση μεταγραφών. Ναι. Γιατί οικονομικά δεν χρωστάς, είναι ρυθμισμένο. Όταν είναι ρυθμισμένο το χρέος, δεν το οφείλεις με την έννοια που το κάνει ο Παναθηναϊκός, δεν κάνει καμιά ρύθμιση. Και είναι και διαχειρίσιμο ένα ποσό κοντά στα 500 χιλιάρια με τα έσοδα της Super League. Αλλά στα μάτια της Επιτροπής εσύ ακόμα έχεις τα έσοδα της Football League. Γιατί δεν έχεις πάει ούτε υπογραφή από τηλεοπτικό συμβόλαιο, ούτε κάποια άλλη χορηγία μεγάλη με υπογραφή, γιατί δεν δέχονται προσύμφωνα. Το εύκολο ήταν, πάω εγώ στο φίλο μας τον Φώτο Μπαλτίδη, μας υπογράψει ένα χαρτί ότι προτίθεται η Τίμπετ να βάλει χορηγία στον Άρη 2 εκατομμύρια. Άμα ήταν που κάνανε όλοι αυτό, και τελειώσαμε. Θα βρίσκαμε τους φίλους μας, θα μας βάζανε το ότι προτίθεμαι και δεν μου τα δίναμε ποτέ μετά. Έτσι. Ναι. Θέλει υπογραφή, τελεσίδικο, έσοδο, αυτό είναι η διαδικασία. Προβλεπόμενο έσοδο. Και γι' αυτό θα υπάρχει αυτή που για μένα βέβαια επικοινωνιακά δεν έπρεπε να συμβεί. Αλλά ευτυχώς είναι μικρό το κακό με τα 20 χιλιάρικα που θα πληρώσει ο Άρης. Και είμαι βέβαιος ότι αν τίθονταν θέμα του να παίξει, να μην παίξει ομάδα, να αδειοδότησε δηλαδή, ναι, με την έννοια που υπήρχε μέχρι πέρσι, ο Άρης θα έχει υπογράψει. Αλλά ξέρεις πώς θα έχει υπογράψει. Εκβιαζόμενος. Θα έχει υπογράψει και θα έχει πάρει 1-1%. Γιατί αυτό έκαναν ομάδες, παραδείγματος χάρη όπως ο Όφη. Ο Όφη, που δεν θα έπρεπε καθόλου, και φέτος τον Παναθηναϊκό, με τα χρέη που έχει και άμεσα απαιτητά, ούτε μεταγραφές θα μπορούσε να κάνει, ούτε οτιδήποτε άλλο. Mm. Αν δεν δέχονταν το 1 εκατομμύριο από την ΟΒΑ να πάρει την καταβολή και να εκχωρήσει τηλεοπτικά. Γι' αυτό ο Όφη υπέγραψε με 1 εκατομμύριο. Ο θεωρώ ότι ο Όφη θα μπορούσε κάλλιστα να πάρει 1,5 εκατομμύριο όταν παίρνει 2 εκατομμύρια ο Πανιόνιος. Τώρα το πώς το παίρνει είναι άλλο θέμα. Αλλά κάλλιστα ο Όφη, που είναι μεγαλύτερη ομάδα για μένα και μεγαλύτερο μέγεθος από τον Πανιόνιο, θα μπορούσε να πάρει περισσότερα χρήματα. Τι κάνουν όμως οι άνθρωποι, τους έπιασαν στην ανάγκη και έτρεξαν και υπέγραψαν. Ο Άρης λοιπόν δεν το έκανε αυτό. Βλέπουμε ότι ήδη ο στόχος του είναι για να πάρει περισσότερα χρήματα και ήδη η πρώτη από τη δεύτερη και τελευταία πλέον πρόταση τουλάχιστον της Νόβα είναι γύρω στα 800 χιλιάρια παραπάνω. Mm. Είναι σχεδόν διπλάσια δηλαδή σε σχέση με αυτό που είχαν δώσει αρχικά.
Αλλά θα υπάρχει επικοινωνιακό κόστος. Και το επικοινωνιακό κόστος βέβαια είναι η τελευταία χρονιά που είναι ανεκτό, αν θέλετε, από τον κόσμο, γιατί ο σκεπτόμενος κόσμος αντιλαμβάνεται αυτό που είπα, ότι το τηλεοπτικό σου συμβόλαιο ήταν 56.000 περίπου. 56.000 ευρώ. Η Λαμία έχει 2 εκατομμύρια. Να τα βάζουμε λίγο, πέρα από το Άρης είμαστε κτλ, με λεφτουδάκια. Η Λαμία πέρσι είχε 2 εκατομμύρια. Ο Άρης πέρσι είχε 56.000. Και επειδή λέμε για τον κόσμο κτλ, τα εισιτήρια τα έσοδα ήταν 136.000 ευρώ. Αυτά. Νομίζω έγινε κατανοητός. Απόλυτα, κύριε Τσαλίνη, να σας αφήσουμε να ολοκληρώσετε το... Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι και αυτό επικοινωνιακά δεν έπρεπε να συμβαίνει. Δεν έπρεπε να συμβαίνει. Έχει πολλές αναγνώσεις. Ναι, εμένα με ενδιαφέρει πάντα η ουσία. Ναι. Η ουσία δεν έχει ουσιαστικό πρόβλημα. Θα δώσει 20.000. Ωραία. Όσο μικρό ποσό θεωρείται το 20.000 ευρώ. Ναι. Αλλά από το να δώσει μια εγγυητική 2 εκατομμύρια που να δεσμευτεί, προτιμά να δώσει 20.000. Το καταλαβαίνω. Αν ήταν να παίξει, να μην παίξει ομάδα, ενδεχομένως να έβρισκε τα 500-600 πόσα χρειάζεται για να πληρωθούν τα παλιά, έτσι, και να μην είχε κανένα ζήτημα. Γιατί αν μηδένιζαν τα παλιά, η βιωσιμότητά σου μετά από εκεί και επίτα παρουσιάζει τα συμβόλαιά σου, με τον ένα τον άλλο τρόπο θα το βρει το ποσό. Αλλά και αυτό ακόμα ανέβηκε. Είναι άλλο 900.000 συμβόλαια που είχε πέρσι. Και έγινε αύξηση με το 2 κεφάλαιο και τα κάλεσες από τον μεγαλομέτοχο. Και είναι άλλο 3 εκατομμύρια. Σου λέει κάτσε ρε φίλε, πού είναι τα 3 εκατομμύρια. Και βλέπουμε μετά από την έφυγε, τα 6 εδώ, τα 6 εκεί. Είναι μέσα, είναι έξω. Οπότε με όποιο ρίσκο έχουν όλες αυτές οι ενέργειες, πληρώνεις το 20.000. Ακούς αυτά που πρέπει να ακούσεις στο επικοινωνιακό κομμάτι, γιατί πρέπει να τα ακούς και για να είσαι και σε εγρήγορση. Και από εκεί και έπειτα προχωράς. Αρκεί να μην υπάρχουν θέματα και ζητήματα στην καθημερινότητα της ομάδας. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Ωραία. Λοιπόν, θα σε αφήσουμε επειδή ο Γιώργος Ματζούκης περιμένει με ανεπομονησία να μπει να πει για Παύλο Μηροφορίδη και την επιστροφή του στον Ηρακλή. Λοιπόν... Τελικά, συγγνώμη, να σου πω κάτι. Έπρεπε να φύγει ο Μπαλτήρης, πες το εκεί πέρα για να πάρουν τον Παύλο. Είναι δυνατόν. Τελείωνε, λέει. Μαζί με την Μπέτ. Πρέπει να μπει. Θα το βάλουμε στην εκπομπή. Στην ώρα για μπλε. Έχετε χορηγούς καινούριους. Ο Γιώργος ακούει. Βεβαίως, τον βλέπω το ματζούκι θετικό. Μάλιστα. Θέλει. Την Μπέτ. Λοιπόν. Έτσι. Ωραία. Να είσαι καλά, Χρήστα, θα τα πούμε και πάλι αύριο. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Χρήστα Τσαλτίδη και την προετοιμασία του Άρη στην Ολλανδία. Ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζούκη. Εμείς ως Ολαμπαουτάρες On Air θα τα πούμε ξανά αύριο, λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά, καλό βράδυ.